Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Να πάμε, φυσικά. Πάμε να μιλήσουμε για έργα υποδομής, αλλά για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της απαλωτριώσης. Τι γίνεται? Έχουμε ένα μεγάλο έργο στο νέο ΒΟΑΚ, της Ανατολικά, το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αλλά έχουμε και πολλές αντιδράσεις και εύλογες αντιδράσεις, διότι αυτό, όπως προχωράει η διαδικασία των αποζημιώσεων και των απαλωτριώσεων μέρη, προχωράει στο πόδι και, όπως φαίνεται, με αδικίες εις βάρος των ιδιωκτών ακινήτων. Να σου πω κάτι. Θα μας τα πει ο κύριος Ιωάννης Χορομίδης, τον έχουμε μαζί μας. Είναι ο δικηγόρος των ιδιοκτητών, μάλλον πολλών ιδιοκτητών απαλωτριώμενων εκτάσεων, στο τμήμα του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα, εμείς έχουμε δει κάτι απίθανα περιστατικά. Κάτι σπίτια, μεζονέτες, ας πούμε, οι οποίες δίνονται πυρπαρά. Μπύρε όμως, δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν γίνει όσα έπρεπε να γίνουν? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο εδώ στη Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Το πρόβλημα των απαλωτριώσεων είναι γενικό πρόβλημα. Απλώς δεν είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται πολύ συχνά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να σκεφτείτε ότι οι απαλωτριώσεις είναι οι τέταρτες κατά σειρά σε αριθμό υποθέσεων που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ελληνικές υποθέσεις. Ελληνικές. Ελληνικές υποθέσεις. Να σκεφτείτε επίσης ότι υπάρχει ένα πολύ ασταθές νομικό πλαίσιο. Ο νόμος των απαλωτριώσεων ψηφίστηκε το 2001 και μέχρι σήμερα έχει 41 τροποποιήσεις. Έχουν αλλάξει τα 25 από τα 29 του άρθρα. Κάθε 7 μήνες κατά μέσο όρο έχουμε τροποποίηση του πλαισίου. Αν λοιπόν προσθέσουμε ότι οι υποθέσεις των απαλωτριώσεων, οι μεγάλες υποθέσεις απαλωτριώσεων, είναι πολύ συνηθισμένο να κρατήσουν 10, 15, 20 χρόνια και παραπάνω πολλές φορές, τότε καταλαβαίνετε. Τόσο καλά, κύριε Χορομίδη. Ναι, καταλαβαίνετε ότι κάποιος μπαίνει σε μια διαδικασία που θα την κληρονομήσει στα παιδιά του και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το νομικό πλαίσιο που θα διέπει όλη αυτή την ιστορία θα αλλάζει συνέχεια και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για δικηγόρους, για δικαστές, για τον ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τι γίνεται με την περιουσία του. Εδώ πραγματικά υπάρχει κάτι επιπλέον. Δηλαδή η αξία της γης είναι μεγάλη. Δεν μιλάμε για απλά χωράφια σε μια άγονη περιοχή. Σωστά. Και υπάρχουν και επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, και υπάρχουν και σπίτια. Οπότε εδώ δεν μπορούσαν να είναι ανεκτές οι τσαπατσουλιές που γίνονται σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ θα έπρεπε να είναι πιο καλά μελετημένη η πορεία της απαλωτρίωσης, ώστε να αποφύγουμε όλες αυτές τις ιστορίες που φτάνουν στα αυτιά. Εγώ και προσωπικά το Σεπτέμβριο του 2022 είχα πάει στην περιοχή, είχα δει μερικές περιπτώσεις και σπίτια και κάποιες μεζονέτες και κάποιες επιχειρήσεις. Μετά λοιπόν μου είχαν δείξει τις πρώτες εκτιμήσεις. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγονται. Δεν είναι οι κανονικές, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, ας το πούμε έτσι. Και μου φύγαν τα μαλλιά, διότι έβλεπα μια μεζονέτα και είχε η εκτίμηση ήταν στα 18.000 ευρώ. Έβλεπα επιχείρηση και ήταν αντίστοιχο το ποσό. Και λέω, εδώ τι γίνεται, πώς ακριβώς έγινε έτσι? Δηλαδή ξεκινήσαμε τόσο στραβά. Κοιτάξτε, για να γίνει. Να ρωτήσω εγώ συμπληρωματικά σε αυτό. Είναι τσαπατσουλιά όπως είπατε πριν ή είναι, α, το κάνουμε έτσι και αν περάσει, πέρασε? Τι να σας πω, βάλτε και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Δηλαδή, εδώ έχει εθιστεί η διοίκηση. Το πρόβλημα είναι η διοίκηση, δεν είναι η πολιτική. Οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται. Από πίσω πρέπει να υπάρχει μια διοίκηση που θα παρακολουθήσει μια υπόθεση σε βάθος χρόνου. Έχει εθιστεί η διοίκηση στην τσαπατσουλιά, στην προχειρότητα. Δηλαδή, εκεί μια απαλωτρίωση στηρίζεται στα κτηματολογικά στοιχεία, στην καταγραφή του τι απαλωτριώνουμε. Αυτό έγινε προχειρότητα εκεί. Προχειρότητα. Σπίτια τριόροφα είπαν ότι είναι ενός ορόφου. Ναι. Κάποιο εργοστάσιο ήταν 800 τετραγωνικά, το βάλαν ότι είναι 50 τετραγωνικά. Έγιναν επίσης και κάποιες πολύ πρόχειρες εκτιμήσεις. Τώρα, το πού χρησιμοποιήθηκαν αυτές και γιατί έγιναν αυτές, τέλος πάντων, ήταν προχειρότητες. Αν συνδυάσουμε την έλλειψη των τετραγωνικών, των κυβικών, με την μικρή αξία, την πρόχειρη εκτίμηση, φτάνουμε σε ένα τρελό αποτέλεσμα. Δηλαδή, φτάσαμε να υπάρχουν. Δεν υπήρχε σπίτι το οποίο να ήταν πάνω από 20.000. Ένα σπίτι το εκτιμήσαν μια μονοκατοικία 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ. Άρα, προφανώς δεν πήγανε ποτέ να τα δουν από κοντά, έτσι. Προφανώς. Ναι, αλλά πληρώνονται γι' αυτό, δεν πληρώνονται? Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Ωραία. Υπάρχει μια σειρά από υπογραφές θεωρήσεων, εγκρίσεων, διαπιστώσεων κτλ. Και βεβαίως βεβαιώνουν ότι έγιναν και αυτοψίες. Τώρα, να λέει κάποιος ότι έκανα μια αυτοψία και ένα τριόροφο το είπε ότι είναι μονόροφο. Ή βρήκα από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, εκτός από ελιές, μόνο 7 διαφορετικά δέντρα άλλα. Τώρα τι αυτό ψήφισε. 7 διαφορετικά δέντρα. Άλλο τίποτε. Συγγνώμη, εμείς το έχουμε κάνει τόσες φορές, μπορούμε να βεβαιώσουμε το αντίθετο. Τέλος πάντων, έγινε ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Σιγά σιγά για να βελτιωθούν και οι καταγραφές και να βελτιωθούν και οι εκτιμήσεις. Προχωράει η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι προχωράει με έναν αρνητικό τρόπο από το δημόσιο. Δεν συμπράττει ώστε να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, απαλωτρίωση είναι. Κάποιο του παίρνουμε το σπίτι. Ελάτε στη θέση του.
Αυτός ο άνθρωπος πρέπει ως κοινωνικό σύνολο, όλοι οι υπόλοιποι, να τον δούμε με κάποια κατανόηση. Δεν είναι μόνο ξερά η τιμή που κάνει το σπίτι του. Mm. Είναι και μια διαδικασία στην οποία θα εμπλακεί για πολλά χρόνια, θα πρέπει να βρει άλλο σπίτι, θα πρέπει... Μα, κύριε Χολομίδη, σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον σε αρκετές περιπτώσεις, εκεί δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι η κανονική τους η κυρία κατοικία, άρα ξεσπιτώνονται για τις ανάγκες του έργου. Ναι, και δεν μιλάμε για ανθρώπους πλούσιους, μιλάμε πολλές φορές για ηλικιωμένους, για συνταξιούχους, για άπορους, για ανθρώπους που έχουν πάρει δάνειο για να κτίσουν το σπίτι τους. Όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους δεν μπορεί επιπόλαια ένα κράτος να τους αντιμετωπίζει. Πρέπει. Ελπίζω ότι σιγά σιγά διορθώνονται τα πράγματα, αλλά βάζουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στη δικαιοσύνη. Ποιος θα τα διορθώσει τελικά? Αυτά όλα φτάνουν στο δικαστήριο. Και τι περιμένουμε? Από όλους τους δικαστές να είναι υπεράνθρωποι, να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα τιτάνιο έργο? Τους ζητάνε με ένα νόμο που υπάρχει για να γίνονται αυτές οι διαδικασίες γρήγορα, σε ένα μήνα να βγάλουν απόφαση. Μα χρόνια το κράτος δεν κατέγραψε σωστά. Χρόνια δεν γινόταν σωστές εκτιμήσεις. Πείτε μας, γιατί το συζητούσαμε με τη Μέρη πριν την εκπομπή, γι' αυτό το ειδικό νομικό καθεστώς είναι οι λεγόμενες fast track απαλλητρίωσης, ο νόμος 7α. Για πείτε μας λίγο. Δηλαδή, γιατί αυτό θα άξιζε ίσως μια ολόκληρη εκπομπή να κάνετε για το 7α. Το 7α το έφερε το Πασόκ το 2001 στην αναθεώρηση του συντάγματος τελευταία στιγμή. Δεν είχε περάσει από επεξεργασία. Ξεσηκώθηκε τότε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Ο πατέρας ο Μητσοτάκης, ο πατέρας ο Βαρβιτσιώτης, ο Κούβελας. Όλοι αυτό ήτανε... είχε γίνει για τα Ολυμπιακά, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σκεφτόταν τα Ολυμπιακά. Τελικά οι Ολυμπιακοί γίνανε με άλλο νομικό καθεστώς. Με έναν ειδικό νόμο. Σκεφτόταν τα Ολυμπιακά. Επί 10 χρόνια δεν εφαρμόστηκε. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, λίγο το βελτίωσε στο πλαίσιο αυτό της ταχύτητας. Το εφάρμοσε για πρώτη φορά ξανά το εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχει αρέσει τόσο πολύ το 7α που σχεδόν όλες οι απαλλοτριώσεις, ενώ θα έπρεπε να είναι μόνο για πολύ μεγάλα έργα ιδιαίτερης σημασίας, σχεδόν όλες οι απαλλοτριώσεις ανά την Ελλάδα θέλουν να υπαχθούν στη διαδικασία του 7α. Και είναι μια κολυμβήθρα το 7α. Εκεί πέρα μέσα πέφτουν στο 7α όλες οι τσαπατσουλιές και λέμε από ένα δικαστή σε ένα μήνα βγάλει απόφαση. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Σε ένα μήνα μπορεί κάποιος να διορθώσει σε αυτά τα 14 χιλιόμετρα, ας πούμε, να καταγράψει τι δεν έχει καταγραφεί, να πάει να τα δει όλα, να εκτιμήσει πραγματικά τι αξία έχουν, να διαβάσει ολονών τα συμβόλαια, να πει ποιος θα πάρει τα λεφτά? Άρα και αυτός οδηγείται σε μία τσαπατσουλιά τις περισσότερες φορές. Αυτή τώρα η τσαπατσουλιά σε βάρος ποιου θα είναι? Σε βάρος του κράτου? Του κράτους, θα του πει του κράτους, πάρ' τα πίσω τα χαρτιά και ξαναφέρτα μου? Μα τότε αρχίζει το κλάμα το μεγάλο ότι θα χάσουμε τα χρήματα, τις επιδοτήσεις, αυτά. Yes. Οπότε φτάνει να είναι σε βάρος του ιδιοκτήτη. Και εκεί τώρα είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες. Έχουμε δύο τιμές. Έχουμε την τιμή την τζαπατσούλη και την πρόχειρη και έχουμε και την τιμή που μετά από μεγάλο αγώνα των ιδιοκτητών καταφέραμε να δικαστεί την ίδια μέρα δύο δικαστήρια. Το πρόχειρο και το κανονικό. Λοιπόν, σε αυτό τώρα θα σας ρωτήσουμε το εξής. Είδαμε και μία δική σας επιστολή εκ μέρους των ιδιοκτητών που απευθύνεται και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν, κύριε Χολομίδη, εσείς παραθέτετε και συγκεκριμένα νούμερα. Βεβαίως. Δηλαδή για συγκεκριμένες ιδιοκτησίες με τη μία και την άλλη δικαστική απόφαση. Και βλέπουμε ένα τεράστιο χάσμα. Η απόσταση μεταξύ των δύο ποσών είναι τεράστια. Δεν το είδατε όλο το χάσμα ακόμα. Εσείς είδατε μονάχα τις τιμές, τη διαφορά, την τιμή από το σπίτι. Θέλω όμως να μας δώσετε μια εικόνα. Να σας πω γιατί το χάσμα είναι μεγαλύτερο και θα σας πω και το χάσμα είναι μεγαλύτερο γιατί η απαλλοτρίωση πάντα δεν παίρνει ολόκληρο ένα χωράφι. Πολλές φορές παίρνει το μισό. Στις περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε εκεί έχουμε τα βενζινάδικα, αυτά τα εμπορικά, τα κέντρα, βιομηχανίες, το βιοάρωμα. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε στο απομένον τμήμα κάτι σοβαρό, ενδεχομένως και αυτό να έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή τα βενζινάδικα θα κλείσουν αυτά. Ναι. Αυτή η ζημιά δεν είναι μέσα στις διαφορές στα νούμερα που έστειλα. Αυτό είπε το δικαστήριο, θα το κρίνει το επόμενο δικαστήριο. Είναι πολύ βαρύ το θέμα, το κρίνει το επόμενο. Ήδη όμως με τις τιμές που βγήκανε, βλέπουμε ότι είναι οι πραγματικές τιμές είναι στο πενταπλάσιο, εξαπλάσιο, δεκαπλάσιο καμιά πείτε φορά. Πείτε το νούμερο, πείτε το νούμερο για να καταλάβετε. Υπάρχει, πούμε, απλά χωράφια, αντί για 10-20 χιλιάδες φτάνουν να είναι 100 χιλιάδες, γιατί έχουν πάρα πολλές ελιές, έχουν αποθήκες μέσα. Σπίτια, αντί να είναι, ξεκίνησαν τα σπίτια που ξεκίνησαν με 1.200 ευρώ, ανέβηκαν πρόχειρα στα 100 χιλιάδες, τώρα φτάνουν στις 300. Λοιπόν, εγώ βλέπω στην επιστολή σας και το έχουμε σημειώσει εδώ, μια κατοικία εκτιμήθηκε αρχικώς με τα ασφαλμένα στοιχεία σε 136.000 ευρώ και με τα ορθά σε 350.000 ευρώ. Και με τα πρώτα-πρώτα που ήταν εντελώς ασφαλμένα έχει εκτιμηθεί 15. Είναι τραγικό. Είναι ο νομικός πολιτισμός μας, είναι ντροπή για τον νομικό πολιτισμό μας αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με το 7α. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο αυτή η ιστορία με το 7α. Δεν μπορούμε να κάνουμε απολωτριώσεις με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει λιγάκι ως κοινωνία, ως νομοθέτης, πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Δεν είναι αίματα, δεν έχουμε ζωές ανθρώπων, αλλά έχουμε καμιά φορά
φτάνουμε, έχουμε ζωές, ναι, όμως. Φτάνουμε καμιά φορά και κάποιοι να αρρωσταίνουν, να κινδυνεύουν. Μα είναι η ζωή του. Δηλαδή, αν είτε έχει χρήματα είτε δεν έχει, δικά του ήταν. Κάπως τα έβγαλε, κάπως τα πάλεψε, κάπως τα έβγαλε και έκανε αυτή την επένδυση. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Με το έτσι θέλω. Και όλοι μας, ως φορολογούμενοι πολίτες, ως μέλη του κοινωνικού συνόλου, πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπουμε με άλλο μάτι. Δεν είναι οι κερδοσκόποι αυτοί. Δεν είναι οι άνθρωποι που εύκολα θα πάρουν κάποια χρήματα και θα πάνε κάπου αλλού. Βέβαια. Έχει καταντήσει ένα πολύ μεγάλο βάσανο για αυτούς οι απολογητές. Και είναι και οι άνθρωποι τους οποίους κατηγορούν ότι καθυστερούν το έργο και διάφορα τέτοια. Συνήθως αυτή είναι η εύκολη δικαιολογία. Γιατί λέει καθυστερεί οι απαλωτριώσεις. Μα άμα είναι να καθυστερούν μονίμως οι απαλωτριώσεις, τότε γιατί κανείς δεν τις προγραμματίζει να γίνουν πριν ξεκινήσει το έργο. Ας τις κάνουν νωρίτερα, μερικά να έχει τη διάθεσή του. Ναι. Ναι. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη επάνω το flyover. Ξεκίνησε το. Έχει κλείσει η πόλη, 1 εκατομμύριο κόσμος βασανίζεται και οι απαλωτριώσεις, το πρώτο δικαστήριο θα γίνει τώρα 22 Απριλίου. Όταν θα βγει η απόφαση, όταν θα πληρωθούν τα λεφτά, όταν θα μπορούν να τους βγάλουν, αν κάτι δεν πάει στραβά. Και στις επιστολές και τις δικές σας και των ιδιοκτητών που θίγονται, έχουμε δει πολλές φορές την υποσημείωση ότι δεν είναι ενάντια στο έργο. Όχι, βέβαια. Αναγνωρίζουν την αξία και τη σημασία. Απλά. Αυτό το κομμάτι των η βασική αρχή σε όλα τα δικαιϊκά συστήματα, σε όλο τον κόσμο είναι πρώτα σε πληρώνω και μετά σε βγάζω από μέσα. Εμείς αυτό το κάναμε εξαίρεση της εξαίρεσης. Στην Ελλάδα με το 7α είναι πρώτα σε βγάζω και μετά κάποια στιγμή θα σου δώσω τα χρήματα αφού σε ταλαιπωρήσω. Βέβαια. Αυτό έχει ξεχυλώσει έτσι το πράγμα, έχει παραγίνει δηλαδή αυτή η ιστορία. Εδώ το προλάβαμε. Το προλάβαμε γιατί αγωνίστηκαν πολλοί άνθρωποι, είχαν έρθει πολύ νωρίς στο γραφείο μου. Μπορέσαμε να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη. Οπότε την ημέρα που δικάστηκε το πρόχειρο δικαστήριο, δικάστηκε και το κανονικό. Καλά, αυτό βέβαια είναι το απόλυτο σουρεάλ, έτσι. Ναι. Να έχετε δύο δίκες ταυτόχρονα για το ίδιο θέμα με δύο διαφορετικά ποσά. Είναι σουρεαλιστικό. Και τώρα πείτε μου, ποια θα εφαρμόσουμε, τα σωστά ή τα λάθος. Δηλαδή, αν το κράτος τώρα προχωρεί και λέει θα σου δώσω το λάθος ποσό, που το πόνιρα φερόμενο. Ναι. Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης. Πρέπει να πει ναι, εντάξει, συμφωνώ, μα αφού αποδείχθηκε πλέον, βγήκε μια δικαστική απόφαση που λέει ότι ο άνθρωπος το περίπου είναι αυτά να πάρει. Θα ξαναγίνει το δικαστήριο του οριστικού καθορισμού, αλλά τέλος πάντων έχουμε μια απόφαση που δείχνει που είναι το, που δείχνει το μέγεθος. Και πρέπει να επιβραβεύσουμε βέβαια και το δικαστικό σύστημα εδώ στο Ηράκλειο. Δηλαδή οι δικαστές ταλαιπωρήθηκαν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αλλά καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε τον κόσμο στον δρόμο χωρίς αποζημίωση. Κάτι πρέπει να γίνει. Σας, τι μέλη γενέστε τώρα, κύριε Χορομή, δηλαδή το επόμενο δικαστήριο πότε τώρα μέλη γενέστε, περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το Υπουργείο. Το Υπουργείο προχώρησε και παρακατέθεσε τα χρήματα τα πρόχειρα. Αυτά τα χρήματα το οποίο έδωσαν υπόσχεση. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχει κάνει τους πίνακες για να βάλει τις σωστές αποζημιώσεις. Τώρα θα έχουν κάποιοι το θράσος να έρθουν να πούν σε αυτούς τους ανθρώπους βγείτε γιατί βάλαμε τα χρήματα αυτά τα οποία. Μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Το να έχουν το θράσος να εμφανιστούν, βεβαίως μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι μετά αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει δικαστικά, με τις διαμαρτυρίες τους, με αυτά, να πιέσουν ώστε να τους δώσουν πρώτα τις σωστές αποζημιώσεις. Και σε αυτό φαντάζομαι ότι θα βρουν αρρωγούς τους τοπικούς εδώ, τους βουλευτές τους, τους υπουργούς τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ναι, ότι θα δείξουν κάποια κατανόηση. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν έχουμε. Φταίνε βέβαια όταν θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζητήσουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να δικαιωθούν. Ναι, ναι. Και θα είναι αυτοί πάλι που ξεφτελίζουν τη χώρα, στην Ευρώπη. Μπλοκάρουν την ανάπτυξη. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε το Καστέλι τι έγινε εδώ σε εσάς. Το Καστέλι ξεκίνησε να απελευθερώσει το 2006 και πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν έχουν εισπράξει χρήματα. Για πολλούς δεν έχουν βγει σωστές τιμές. Δηλαδή πόσα χρόνια, πόσα θα περιμένω. Αλλά ήταν χωράφια τα περισσότερα εκεί. Ναι, δεν είναι η ίδια περίπτωση. Άλλο σπίτι, άλλο εργοστάσιο, άλλο εργαζόμενοι. Με σταματούν πολλές φορές οι εργαζόμενοι μου. Λένε πότε θα βγούμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε μετά. Θα μπορέσει ο ιδιοκτήτης να ξαναφτιάξει τον κόπο του κάπου αλλού για να έχουμε και εμείς τη δουλειά μας. Εσείς τώρα πότε εκτιμάτε, δηλαδή σε τι χρονικό διάστημα από τώρα θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να παραδώσουν τις περιουσίες τους, να φύγουν δηλαδή. Πολύ αν δεν πάμε στις κουτοπονηριές, όταν θα καταθέσουν τα χρήματα, θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να φύγουν. Και αν κάπου δεν έχουμε σοβαρά λάθη, οι άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν πια, γιατί έτσι έχει μια λογική το πράγμα. Δηλαδή βγαίνει μια τιμή η οποία είναι περίπου σωστή, θα ξαναεκτιμηθεί αυτή η τιμή και τότε πια ο ιδιοκτήτης πρέπει να το παραδώσει, γιατί και τα έργα δεν μπορούν να περιμένουν χρόνια μέχρι να εκτελεστούν. Σωστά. Ναι. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει η λογική και δεν θα χρειαστεί ξανά να γίνουμε ρεπορτάζ στην εκπομπή σας. Εμείς εδώ είμαστε. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε, βέβαια, θέλω να σας πω. Καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ αισιόδοξο πάντοτε είμαι. Λέω. Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι έχουμε φάει 7 μνημόνια στο κεφάλι και δεν άλλαξε τίποτα σε ό,τι αφορά αυτή τη διοίκηση, όπως πολύ σωστά την είπατε.
Τι να σας πω, είναι σε πολλά επίπεδα δεν λειτουργεί αυτή η χώρα. Δεν λειτουργεί και στις απαλωτριώσεις συμβαίνουν πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο μέσος Έλληνας και είναι τραγικά για τους ιδιοκτήτες. Ναι. Κάποτε παλιά, ναι, πριν από πολλά χρόνια εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς, πριν από τους Ολυμπιακούς, να πούμε και την αλήθεια, τότε σκορπιόταν τα λεφτά. Τότε υπήρχε μία άνεση. Δίνονταν αποζημιώσεις, υπέρογγες αποζημιώσεις. Αβέρτα. Αβέρτα. Και τώρα φτάσαμε, κάποιοι άλλοι να τα πήραν και κάποιοι άλλοι να πρέπει να τα επιστρέψουν, να καλύψουν δηλαδή αυτό το οποίο γινόταν τότε. Ναι. Και, εδώ είναι, και εδώ είναι η αδικία. Ελάς το μεγαλείο σου, κύριε Χορομίδη. Τι να πω. Πάντως, ΒΟΑΚ θα κάνουμε κάποια στιγμή. Σας αξίζει ένας ΒΟΑΚ. Η Κρήτη πια εδώ και πολύ καιρό θα έπρεπε να έχει έναν δρόμο σωστό από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Εσείς μετρό θα κάνετε ποτέ στη Θεσσαλονίκη? Λέμε ότι μα τελειώνουμε. Να το κάνετε, όχι απλώς να κόβετε κορδέλες. Δηλαδή, ναι, να τώρα γίνει, το πάμε κάνετε για το flyover. Είναι εκεί ως πες το βάρος. Ναι, έτσι, τώρα έχουμε, ναι, τώρα έχουμε και το flyover. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή υπομονή. Καλή υπομονή, δεν λες τίποτα. Απίθανα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, ελάς το μεγαλείο σου, πάμε εμείς σε διαφημίσεις. Μα ήθελα να σου δείξω τι γίνεται στον κόσμο. Τώρα δεν προλαβαίνεις. Α, δεν προλαβαίνω, όχι. Θα σου δείξω. Πάμε.